Μετά από 6 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Football League, η ΑΕΛ πάτησε την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκμεταλλευόμενη ένα ιδιότυπο full του 3. Η δύσκολη νίκη της με 2-1 επί του αξιόμαχου Εθνικού Γαζόρου ήταν η τρίτη της σε 3 μάτς στο γήπεδό της. Επιπλέον, ήταν η τρίτη συνεχόμενη έπειτα από εκείνες με τον Ολυμπιακό Βόλο εντός και τον Πανετολικό εκτός έδρας. Αν πετύχαινε βέβαια χθες ένα ακόμη γκολ, θα μιλούσαμε σήμερα για καρέ του 3, αλλά ουδής δείχνει να σκοτίζεται. Αρκεί που ο Τσιμπάμπα βρήκε στόχο στο 88 και έδωσε αυτό το πολύτιμο τρίποντο, απαντώντας στην ισοφάριση του Μπεκιάρη στο 70 και αναπληρώνοντας την απώλεια ευκαιριών σαν και αυτή που ο ίδιος δημιούργησε αλλά έχασε ο Δινόπαπας στο ξεκίνημα της επανάληψης. Ταυτόχρονα, όπως συνέβη και με τον Σκόδρα στο 45, ο περσινός πρώτος σκόρερ τον Βυσσινή άνοιξε τον δικό του προσωπικό λογαριασμό. To help the team and to help myself to go up. Φυσικά το γκολ είναι ο κυρίως μου στόχος λόγω της θέσης μου. Αυτή τη χρονιά όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο στο παιχνίδι μου, η assist που θα ήθελα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω την ομάδα μου. Πλέον και δεδομένης της διακοπής του πρωταθλήματος την Κυριακή, οι Βυσσινοί έχουν να ελέγξουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών του Τσίγκα και του Τσιάρα και φυσικά να βάλουν πλώρη για το μάτς του Κυπέλλου την Πέμπτη στο Μενίδη. Ερωτηθεί σχετικά με πιθανές αλλαγές εν ώψη Αχαρναϊκού, ο Μιχάλης Ζιώγας υπήρξε σαφής. Την περίοδο 82-83 η Λάρισα βγήκε δεύτερη στο πρωτάθλημα, ο οποίος θυμάται πάρα πολύ καλά από ποια ομάδα αποκλείστηκε η Λάρισα. Για την ιστορία, η τότε φιναλίστ του Κυπέλλου και δευτεραθλήτρια μετέπειτα ΑΕΛ είχε αποκλειστεί στον πύργο στα πέναλτι από τον Πανηλιακό της Γάμα Εθνικής.